το 2 περάσανε. Ναι. Αλλάξαν τις κολόρες, ναι. Αλλάξαν κολόρες. Τότε ήρθε. Για τα σπίτια της ζημίας. Αυτό δεν είδα, επίτροπε. Ναι, αλλά έχουν βάλει σήμανση. Τι σημαίνει αυτό, το ΔΕΛΤΑ. Αυτό πέρασαν, αλλά είναι και λίγο... Είστε πρόεδρος. Πολλά σπίτια έχουν πάθει ζημίες. Εγώ είμαι ο πρώτος που έχω τσέκει. Ναι. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Έχω 44 χρόνια. Ναι. Πρόεδρος. Πόσα σπίτια έχουν καταστραφεί εδώ, πρόεδρε. Άλλοι μετρήσαν για πάνω και για κάτι άλλο. Τα μισά. Ναι. Είναι γύρω στα 15. Στον οικισμό αυτό, ειρήνης, έτσι. Τώρα, και είναι εκεί το παλιό το δικό μου κάνει και καλά καλά. Απέντε κάνει και καλά καλά. Πιο κάτω άλλο ένα. Εδώ προς τα πάρκα έβηκαν αρκετά. Ναι. Είσαι απάνω. Θα πάω. Εδώ έχει πάνω. Σε ευθεία γραμμή. Ναι. Θα τα δεις αριστερά σου. Στο σπίτι σου περάσανε, πέρασε η επιτροπή. Το... Στο καμένο εκεί. Αυτοί που περάσαν τη μέρα εκεί. Ναι. Πάνω... Του Υπουργείου, αυτοί ήτουσαν. Αυτή πρόκειται. Ναι. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η επίσκεψη από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε το μεγαλύτερο μέρος, τα αποτελέσματα των οικιών που έχουν καταστραφεί πλήρως, τα λεγόμενα κόκκινα, τα οποία είναι 32. Αυτά που χρήζουν επισκευή έχουν υποστεί πολλές βλάβες, αλλά μπορούν να ανακατασκευαστούν και είναι 23. Και τα πράσινα που έχουν απλά υποστεί βλάβες και θέλουν βελτίωση. Συνεχίζουν και τις εκτιμήσεις, γιατί έχουν μείνει κάποια σπίτια ακόμα. Και έχει αρχίσει η διαδικασία να υποβάλλουν τις αιτήσεις για να πάρουν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που έχει βγει από την κεντρική κυβέρνηση για χρηματοδοτήσεις, για οικιακό εξοπλισμό και για τα πρώτα χρήματα που ουσιαστικά θα πρέπει για να πάρουν για να κινηθούν και το συν την επιδότηση νοικίου. Τα περισσότερα σπίτια είναι και κυρίως εδώ η ζημιά είναι στο Λουτράκι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι από τον οικισμό Καλυθέας, Ειρήνης. Εκεί ουσιαστικά είναι στην Κατουνίστρα. Εκεί ουσιαστικά είναι οι περισσότερες κατοικίες και το μεγαλύτερο μέρος, όλο το σύνολο των 32 κατοικιών που έχουν υποστεί πλήρη καταστροφή.